είναι μια πολύ καλή μέρα όταν οι εργάτες με τους αγρότες ενώνονται και παλεύουν το σάπιο που μας περιβάλλει νιώθει ανασφαλές και αν αυτό οξυνθεί θα σαρωθεί. Από τον Ταΐγετο, τον καμένο Ταΐγετο που τότε δεν έκαψε ούτε η Βέρμαχτ, δεν τον έκαψε ούτε ο Ιμπραήμ, σε μέρες, στα 200, δεν έμεινε Χριστός. 1.400 ελευθερώθηκαν. Συμπέρασμα, ο Ταΐγετος στέλνει περήφανο χαιρετισμό στην Εύβοια, στην Καρδίτσα και όπου στενάζει ο ελληνισμός. Σε συνθήκες απόλυτης τεχνολογίας υπάρχει απόλυτη βαρβαρότητα. Μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού σε 5 μήνες, σε 3, να ξεριζώσουν, να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν, όπως κάνουν με τους μισθούς, τις συντάξεις και όλα τα άλλα. Άρα, υπάρχει μία, δύο, τρεις μαγικές λέξεις. Ενότητα, αλληλεγγύη, όχι ίχτος. Ο ίχτος είναι, πρέπει να τον παλέψουμε, γιατί εκεί πέρα όλα τα ερπετά θυρεύουν, αρπάζουν και μέσα από εκεί αντλούν τη δύναμή τους. Δεν είναι τυχαίο ο λαός, πέστε το, διασπασμένος. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, στη φιλική λέγανε στοχάσου και αρχή, σκέψου. Εγώ λέω να πράξουμε και φτάνει. Εάν πράξουμε, πολύ καλά αποτελέσματα θα προκύψουν τώρα και αύριο. Μαζί μας είναι ο καιρός. Αφήστε τους να χτυπιώνται. Το δείχνουνε. Βαράνε ακόμη και τους μηχανισμούς τους. Σε λίγο θα δέρνουν οι αστυνομικοί τους αστυνομικούς. Κοντά, Κυριακή κοντή γιορτή. Έχουνε ξεφύγει. Να έχετε μια καλή μέρα και όπως έλεγε ο Ελίτης, πάνω στα ωραία ρήπια, στην καταστροφή πρόβαλαν οι έμποροι. Στις μέρες μας δεν είναι έμποροι. Είναι λικόρνια. Είναι κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε και πιο πίσω λίγο. Τι έρχεται. Τι θέλουν να κάνουμε. Δεν καίγεται τίποτα κατά λάθος. Δεν καταστρέφεται τίποτα κατά λάθος στην εποχή μας. Ζουν από αυτή την καταστροφή. Αναπαραγάγονται. Είναι σαν το βρικόλακα που βλέπουμε στα έργα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα και σας ευχαριστώ πολύ.